Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τελευταίο μάλλον, και λέω μάλλον γιατί θα σας εξηγήσω μετά την νότο μάλλον, επεισόδιο στο Calms & Farm. Είμαστε στον Οκτώβριο πλέον και έχουμε να θεωρήσουμε, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ηλιοτρόπια και σόγια. Αλλά έχουμε και άλλες δουλειές. Για παράδειγμα, να το βρούμε λίγο, αυτό εδώ. Θα πάμε να φέρουμε ήδη ένα φορτίο, γιατί άδειασε αυτό το βράδυ, ένα φορτίο από Chaff Silas που θα έχει γίνει αυτό το βράδυ. Θα το αφήσουμε εδώ στον Παρόγκες να γίνει και αυτό ενέργεια και να το πουλήσουμε για να πάρουμε στα λεφτά. Μισό λεπτό να ξεκινήσουμε με αυτή τη δουλειά. Ωραία, start feeling. Έχουμε ήδη βλέπει το 86.000. Εντάξει, τώρα θα βάλω ένα φορτίο. Δεν χρειάζεται να βάλω δεύτερο προς το παρόν. Μέσα στην ημέρα θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Και θα αποδούμε, θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα jump forward το χρόνο, αφού τελειώσουμε πρώτα τις δουλειές μας. Και θα πουλάμε τα αντίστοιχα πράγματα που χρειάζεται να πουλήσουμε στην αντίστοιχη εποχή για να κάνουμε maximize το κέρδος μας. Θα τελειώσουμε, όπως είπα, όταν όλο αυτό το silage έχει μπει και έχει γίνει ενέργεια και έχει πουληθεί στον Biogas Plant. Αυτό το save σκέφτομαι να το κρατήσω, κάθε το ζήτημα ή άλλως, αλλά σκέφτομαι να το κρατήσω σε περίπτωση που θελήσετε να κάνουμε κάποιο special επεισόδιο, να σας δείξω, ξέρω, κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα ή να μου πείτε εσείς θέλω να δοκιμάσει την τάδε παραγωγή ή να κάνεις κάτι το τάδε. Εδώ που έχουμε πάρα πολλά λεφτά και θα έχουμε ακόμα περισσότερα όταν τελειώσουμε, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοια πραγματάκια. Αλλά εκτός απρόπτου η σειρά τελειώνει σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να αδειάσουμε και να βάλουμε την μπροστά του μπροστά σου. Αν γνωρίζω ότι. Μπροστά το και εδώ. Αυτό με τα φρένα το έχει ακόμα, έτσι. Ναι. Έλα λίγο πίσω. Έλα, Λεβέντι. Ωραίος. Τώρα το διάσω γιατί ούτως ή άλλως θα το χρειαστώ αυτό για τη σόγια. Ανοίχτο είναι το σάλετ, το βλέπεις, 68.000. Παράγει ήδη ενέργεια, το κάνει distribute και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ακόμα 576.000. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, γι' αυτό σας λέω ότι θα χρειαστεί χρόνος. Εδώ όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν σωστά, όπως βλέπω. Αυτά το έχω κλείσει γιατί χρειάζονται. Να δούμε λίγο και τα ζωντανά μας. Αυτά εδώ έχουν ακόμα λίγο φαγητό. Θα τα αφήσω να το φάνε όλο και μετά θα τα πουλήσω. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τα άλογα. Οι αγελαδίτσες μας θα τη βγάλουν σήμερα τη μέρα. Ναι, θα τη βγάλουν τη μέρα. Μπορεί να πουλήσουμε γάλα, θα δούμε. Λοιπόν, θα τα βλέπουμε αυτά σταδιακά. Και τώρα το σιλέρι και αυτά θα τα φέρνω και αυτά να πηγαίνουν μέσα στον Biogas να πουλούνται. Εδώ τα προβατάκια μας έχουν ακόμα και αυτά λίγο φαγητό. Θα τα φτιάξουμε και αυτά και θα τα πουλήσουμε μετά όταν τελειώσει η δουλειά. Και οι κοτούλες μας είναι και αυτές μια χαρά. Λοιπόν, τέλος αυτό, έλα εδώ. Και φεύγουμε λοιπόν και πάμε. Αυτό θα το βάλουμε στο χωράφι με τους soybeans. Γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο. Αν και θα βόλευε ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, να πάει στο άλλο χωράφι. Ναι. Αλλαγή σχεδίων, θα το βάλουμε στο χωράφι με τα ηλιοτρόπια. Και θα το αφήσω κάπου εδώ. Εδώ ας πούμε πιστεύω ότι είναι. Όπα! Το φάγα. Δεν πειράζει. Πολύ μικρή ζημιά. Έλα τώρα, μην το κάνεις τώρα αυτό. Τελευταία μέρα βρήκες εσύ. Λοιπόν, εδώ πιστεύω ότι είναι καλά. Και πάμε να φέρουμε το φορτηγό μας, το οποίο πρέπει να το έχουμε κοντά στον Biogas. Ωραία, φτάσαμε και εδώ. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Στο πλάι και αυτό. Και πάμε να πάρουμε τη μία από τις δύο κομπίνες. Εδώ. Και τώρα την κεφαλιά αυτή που είναι όπως θα την πάρω, ναι. Θα την πάμε τραβώντας την. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτή η κομπίνα λοιπόν θα θερήσει τα ηλιοτρόπια. Με την κεφαλή που είχαμε πάρει την προηγούμενη φορά, θυμάστε. Θα αδειάζει στο Fendt. Έχει το μεγάλο το τρέιλερ. Και εμείς με την μεγάλη κομπίνα που πήραμε την καινούργια, με την Airflex στην κεφαλή, θα κάνουμε τη σόγια. Θα κάνουμε και δύο δουλειές ταυτόχρονα και ευελπιστώ να τελειώσουν και ταυτόχρονα, και αυτός εδώ θα τελειώσει λογικά πιο γρήγορα γιατί έχει να κάνει και μικρότερο χωράφι. Η ταχύτητα είναι η ίδια γιατί δεν έχουμε βάλει κεφαλή ειδική για ηλιοτρόπια, οπότε θα μου πεις θα μπορούσαμε να το πάρουμε, αλλά εντάξει τώρα δεν πιστεύω, δεν θα ήθελα να σας πω την αλήθεια. Να ανοίξουμε λίγο αυτή την πορτούλα. Και τώρα να δούμε πώς θα τη βάλουμε την κεφαλή μέσα. Κάνουμε και ένα full το header και το animation τρομερό. Θα
Όσοι δεν το έχετε δει, θα το δείτε τώρα. Γι' αυτό το τρομερό animation αυτή η κεφαλή. Και κατεβαίνουμε κάτω και του λέμε κλείσει την πόρτα. Κλείσει την πόρτα, είπα. Όλα καλά, λοιπόν. Και να μπαινα και μέσα, καρφώθηκα στα σίδερα, λοιπόν. Πάμε εδώ, πάμε εδώ. Compile Central Node, του λέμε Activated. Θα ψάχνει δηλαδή να βρει είτε μέσα στο χωράφι είτε κοντά το trailer για ξεφορτώση. Λοιπόν. Και να ανοίξουμε λίγο εδώ, όχι near, θέλουμε first, 9 μέτρα, πολύ ωραία, και του λέμε ξεκίνα αγοράκι μου. Θα πάει εκεί πέρα, θα γυρίσει, τώρα δεν θα καταστρέψει το χωράφι, γιατί είναι εργάτης και ξέρει από αυτά. Ωραία, πολύ καλά. Προχωράει αυτός, θα προχωρήσουμε κι εμείς. Εκεί να βρω που είναι, εδώ. Το oversize πράγμα μας, με την πολύ ωραία κεφαλή. Και τα θολά θα τρέξω, για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Ωχ, σου μπει φιουέλ. Ωχ, έχει ένα προβλήμα με αυτό. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ωραία, για να δούμε. Μπει φιουέλ. Ευτυχώς είχαμε πετρέλαιο, θα αγοράζαμε βέβαια και να μην είχαμε. Να πώς σε σώσει αυτό το info menu στο Horseplay. Που σου λέει και αν βγήκε εμπόδιο και γενικώς είναι πολύ χρησιμό να το έχετε ανοιχτό όσο το χρησιμοποιείτε. Ωραία. Φτάσαμε, τώρα θα το πούμε, όχι, nearest. Εξηγήσα από εδώ δηλαδή. Και θα δούμε φύγει αγοράκι μου και θα συνεχίσει τώρα ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Και πάλι εμείς να κάνουμε τη δικιά μας, γιατί καθυστερήσαμε όπως βλέπετε. Ωραία, από εδώ, πολύ ωραία. Το χωράφι λέω, το τρέιλερ χωράει περίπου, αν θυμάμαι καλά, 67.000 λίτρα, 68. Αυτό είμαστε γύρω στις σχολές, 9.30. Οπότε θα κάνουμε κανένα headland, μπορεί και κάτι παραπάνω. Βασικά θα γεμίσω, θα βγήσω δύο φορές εδώ πέρα και θα τα ξαναπούμε τότε να δούμε τι πρόοδο έχουμε κάνει και στα δύο χωράφια. Λοιπόν, πάμε για ένα timelapse, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, σχεδόν γέμισε τον πίνα, είπαμε είναι μεγάλη, οπότε χώραγε δύο headlamps και είχαμε και σόγια, οπότε δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Είχαμε πρόβλημα όμως όταν ήταν με τον εργάτη. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν ότι τελείωσε, γέμισε μάλλον η κομπίνα και πήγε να βρει τον δρόμο για το trailer και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε να βρει αυτό ή πήγε να κόψει τον δρόμο που χωράφηκε για να πάει στον άλλον. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια μπερδεύτηκε. Γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα που είδατε που κόλλησε στα δέντρα. Αλλά μου έκανε κανονικά το μηνυματάκι το cosplay και εγώ
αυτό έφταξε. Πάμε να δούμε μια στιγμή τι κάνει ο άλλος. Βλέπετε, έχει πάει κανονικά να κάνει. Στο ότι έχει κάνει βλακία τώρα αυτός. Κάπου μπερδεύτηκε. Α, μάλλον, όχι, δεν μπερδεύτηκε, παιδιά. Πήγε και άδεια κανονικά. Ξαναγυρνάει στη γραμμή του. Ωραία, πολύ ωραία. Να πάω λίγο αυτό από εδώ, γιατί αρχίζω και με το σπάει που το βρίσκω εδώ πέρα. Το μηχάνημα δεν έχει δουλειά στο χαράφι. Αν το εμπιστέψω πίσω, θα μπει στο υπόστοχο, αφού το πλύνω. Και θα σας κάνω εδώ μια διακοπή για να πάμε να περάσουμε μήνα. Όχι, ναι. Να κάνουμε μια διακοπή αρχικά, όχι πρώτα. Μέχρι να τελειώσουμε εδώ το θέρισμα. Και όταν τελειώσουμε το θέρισμα, θα παράσουμε μάλλον και μια δόση ακόμα silence στο Biogas. Και εδώ θα περάσουμε μήνα. Επιστροφή λοιπόν, όπως βλέπετε τα χωράφια μας είναι θερισμένα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό. Βρήκα ένα προβληματάκι με το cosplay. Αν του πείτε να ξεφορτώνει μόνος του και γεμίσει όπως βλέπετε αυτός εδώ, τι θα κάνει, θα πάει, θα συνεχίσει, θα γεμίσει την κομμήνα και θα σταματήσει και θα βγάλει μήνυμα λάθος. Αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι. Έχουμε 80.000 λίτρα soybeans, τα έχουμε αδειάσει εδώ μέσα. Έχω αδειάσει και μια δόση ακόμα silage πάνω στον biogas. Τώρα θα διάσουμε τους λιώσπρους αυτούς, θα γεμίσουμε ξανά το υπόλοιπο που έχει μείνει, άμα προλάβω εδώ και φρενάρω. Και θα κάνουμε το σκύπι της επόμενης μέρας, μάλλον όχι πιο κοντά. Θα μπορούσαμε και γάλα σήμερα, από ό,τι θυμάμαι, γιατί είναι καλή τιμή σήμερα. Ωραία, πάει το πρώτο φορτίο. Πάμε να φέρουμε και το δεύτερο τώρα. Έχει μείνει λίγο αθέρι στο χωράφι, αλλά είναι πολύ λίγο. Τελικά θα λύσουμε πρώτα το soybeans, γιατί είχαμε και μεγαλύτερη κεφαλή. Αλλά είχαμε και το πρόβλημα που αυτός δεν πήγε και αδεία συνέχεια. Οπότε του τρώγε πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, αδειάζω, θερίζω αυτό το λίγο, μια γρήγορη, και τα λέμε στο γάλα. Ωραία, λοιπόν, πάμε να πλύσουμε το γαλατάκι μας. Βάλαμε και λίγο τροφή στις αγελάδες. Μαζέψαμε και τα μηχανήματα, τελειώσαν τα θερίσματα, τελειώσαν τα πάντα. Σταραβαίνεις, ανοίγουμε και το cover και γεμίζουμε με γάλα. Και θα πρέπει να πάει αυτό, λέει, υποτίθεται, στο εκεί πάνω. Είναι εκείνο το περίεργο σημείο που είχαμε πάει και την προηγούμενη φορά, που κόλλησαμε λιγάκι. Τώρα τι έχουμε να πουλήσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε στη μέση, έχουμε να πουλήσουμε το γάλα που είναι τώρα. Μετά έχουμε oat, το οποίο είναι Δεκέμβριο. Τα sunflowers είναι Φεβρουάριο ή Μάρτιο και η σόγια είναι Ιούνιο, εντάξει. Εκτός από αυτά έχουμε να βάλουμε και ρούχα. Τα ρούχα νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, τα ρούχα είναι Απρίλιο. Ωραία. Εν τω μεταξύ εμείς θα πουλάμε, όπως είπα, silage, θα βάζουμε μέσα στο εργοστάσιο. Θα τους δείχνω εγώ και το μανούργιο σλέρι και θα σας κάνω στάσεις όταν θα να πουλάμε τα προϊόντα αυτά, για να βλέπετε και πόσο έχουμε φτάσει από λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε μπορεί και μέχρι τα 5 εκατομμύρια. Φαίνεται λίγο περιβολικό να βγάλουμε 2 εκατομμύρια, αλλά θα είναι τόσα πολλά πράγματα να πουλήσουμε. Και είναι και το silage που είναι πάρα πολύ ακόμα, είναι ακόμα μισό εκατομμύριο λίτρα, έτσι. Δεν έχει γίνει καν silage. Οπότε πιστεύω ότι θα βγάλουμε πολύ καλά αυτά. Οπότε πάμε επάνω να πουλήσουμε το γάλα, να δούμε πόσα λεφτά θα κλείσουμε τη σημερινή τελευταία μέρα χρηματισμότος στο Carpenter Farm και μετά θα τα πούμε στον επόμενο μήνα που θα είναι λογικά ο Δεκέμβριος. Επίσης, να θυμίσω ξανά σε όσους συντονίστηκαν τώρα ότι εάν τυχόν μου ζητήσετε κάποιο έξτρα επεισόδιο με συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή θέλουμε να πάρεις αυτό το μηχάνημα να κάνεις αυτό ή να βάλεις την τάδε παραγωγή, μπορεί να κάνουμε και κάποια επεισόδια στο Carpenter, bonus. Αλλιώς θα μείνουμε με τις σειρές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που τρέχουν, που είναι το Survivor Farming και το Farm Wars. Εντάξει. Αργότερα ο Oxygen David φτιάχνει ένα άλλο χάρτη που λέγεται, νομίζω, Calm Farm, κάπως έτσι, ή Cort Farm. Πάλι βασισμένο σε πραγματική φόρμα στη Μεγάλη Βρετανία. Θα προσπαθήσω να το κάνω και αυτό σειρά. Δεν ξέρω βέβαια τι χρόνο θα έχω, γι' αυτό σας λέω. Θα βγει το χειμώνα, υπολογίζουμε. Και αν υπάρχει δυνατότητα να το παιχτεί ο δεξιός σε κονσόλα, θα το κάνω στο PS5. Έτσι, για να έχουμε κάτι διαφορετικό, αλλαγή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να μπούμε λίγο προσεκτικά εδώ πέρα, γιατί είναι
Αν θυμάστε καλά, λίγο στη μόκολα τα πράγματα. Ωραία, τώρα έτσι όπως το έφερα, αν δεν μου γυρίσει. Ωραία, καλά το πήγα. Ωραία, για να δούμε πόσο θα να πάρουμε από εδώ. Πού ήταν. 2.258. Πήραμε 69.877.000 από αυτό το γάλα, έτσι. Λοιπόν, θα το πιστέψω στο κάτω. Και όπως είπα, θα τα πούμε τον Δεκέμβριο πλέον, που θα έχουμε να πουλήσουμε τη βρώμη. Λοιπόν, να είμαστε και πάλι μαζί στο Δεκέμβριο. Όπως βλέπετε, έχουμε φτάσει ήδη τα 3,5 εκατομμύρια. Θα δώσουμε Silence, θα δούμε. Μπορεί να δώσουμε και μία και δύο δόσεις. Θα του ρίξω τώρα μία. Θα πάμε να πουλήσουμε το Oat και θα του ρίξουμε και το υπόλοιπο μετά. Και θα βγάζουμε πάλι στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι όχι, πέρα πάμε μετά Φεβρουάριο. Θα το δώσω λίγο. Επίσης, σήμερα είδα ότι τρίσσε το χορτάρι στα πρόβατα. Οπότε θα πουλήσουμε και τα προβατάκια. Κρίμα είναι να πάνε τα τάξη κάποιο άλλο, να μην πεθάνουν από την πείνα. Και τα άλογα θα τα πουλήσουμε προσεχώς από ό,τι βλέπω, γιατί έχουν ακόμα λίγο φαγητό. Οι αγελάδες ακόμα μας παράγουν. Μας παράγουν μανούρ, μας παράγουν σλέρι, γάλα. Γενικώς είναι παραγωγικότατες, οπότε δεν θα τις φορτωθώ τις αγελάδες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ρίξουμε αυτό εδώ. Έχουμε και τα ρουχαλάκια μας εδώ πέρα, όπως βλέπετε, που βγάλει στην άκρη. Αλλά γενικώς η παραγωγή είναι αργή. Θα δω τώρα πόσο έχει μείνει μέσα στο... από το βανδάκι του, μάλιστα το βανδάκι. Έχουμε ακόμα πόλιγο. Έχουν και τα πρόβατα, αλλά τα πρόβατα τώρα θα σταματήσουν σήμερα να παράγουν. Έλα, έλα πίσω. Ωραία, άνοιξε. Λοιπόν, πάμε στις παραγωγές και... ναι, έχουμε ακόμα 40.000 λίτρα και έχουμε άλλα 20.000 λίτρα μαλλί, έτσι, που δεν τα έχει μαζέψει και δεν τα έχει κάνει. Γενικά αυτό το σπίνερ είναι πάρα πολύ αργό. Δυστυχώς. Και αυτή η παραγωγή είναι πολύ αργή, έτσι. Βγάζει 1.000 λίτρα το μήνα. Εντάξει. 1.080 είναι ακρίβεια. Είναι γενικώς να αξίζει. Εδώ έχουμε μπόλικα, πώς έχουμε ακόμα, έχουμε 326.000. Έχουμε κάνει το μισό. Το τσαφ, που είχαμε μαζέψει το Σεπτέμβριο, έχουμε κάνει το μισό. Πολύ ωραία. Και εδώ το μανούρι έχει τελειώσει. Σιλέρι έχουμε βάλει. Θα βάλουμε γι' αυτά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αρχικά όμως θα πάμε να γεμίσουμε το Oat, να το πουλήσουμε στο All Stores, All Sphere Stores. Είναι αυτό που είναι με την ανηφόρα. Οπότε θα χρειαστούμε το καλύτερο τρακτέρ που έχουμε. Και θα πάρουμε αυτό το τρέιλερ, επειδή η χώρα είναι λίγο παραπάνω από 63.000 από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή θα πάρουμε το φορτηγό. Αυγουλάκια, να, κάτι ψηλά, υπάρχουν και από αυγουλάκια. Θα δούμε τα αυγά, δεν με πειράζουν, γιατί μπορώ να τα πουλήσω όταν μαζέψω, να τα πουλήσω στο τέλος όλα μαζί. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ λογικά τα έχω. Εδώ είναι, ωραία. Και για να δούμε και πόσο γάλα έχουμε μέσα, έτσι. Έχουμε 23.000 λίτρα γάλα. Ας να το γεμίσουμε. Άρα μπαίνει και αυτό μέσα. Και να δούμε και πότε είναι το γάλα να πουληθεί. Γάλα, ωραία. Θα μπορώ να το πλήσω και αυτό τον επόμενο μήνα. Ωραία. Ιανουάριο, περιμένω και την επόμενη φορά και το γεμίζω. Ωραία. 63.831. Και αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 2.000 η τιμή αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό που βλέπω το φορτίο είναι περίπου 125.000 κάπου εκεί μέσα. Ήδη είμαστε στα 3,5 εκατομμύρια, γιατί μπήκαν λεφτά και άλλα τον Biogas, όπως βλέπω. Γενικώς θα βγάλουμε πολύ καλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίγουμε την ανηφόρα εδώ να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Όπα. Καλό χρυσό το τρέιλερ από πλευρά σχολητικότητας, αλλά είναι ο χειρισμός του για να είναι φορτωμένο, εντάξει. Και τώρα που μου έχω στη φορά, άντε να το ανεβάσω. Θα είναι καλά τα 500 λόγω του φαίνεται. Και θα την παλέψει. Ωραία, φτάσαμε να δούμε την μπάζα, τη μεγάλη τώρα. Έλα πίσω. Ρος. Έχουμε και το Environmental Bonus, το έχω ξεχάσει αυτό. Θα πάρουμε περισσότερα λεφτά από σας είπα. Λοιπόν, έχουμε τώρα με 140.000 και 17. 147. Ξέρω τα 157. Πολύ καλά, λοιπόν. Θα πάμε να γεμίσουμε ένα Silence και θα πάμε να πουλήσουμε και τα πρόβατα τώρα. Γιατί σήμερα
Δεν έχουμε κάποια άλλη δουλειά να κάνουμε. Και θα τα πούμε στο γάλα, όπως είπε το δοκιμάζει. Τον Ιανουάριο, το επόμενο ημέρα. Οπότε πάμε να γεμίσουμε το Silence. Μα όχι, πρώτα πάμε στα πρόβατα. Ωραία, φτάσαμε στα πρόβατάκια. Λοιπόν, να χαλιαβούμε λίγο. Θα μπορούσα βέβαια να του φέρω μια καμιά μπάλα χέρια από τις αγελάδες. Αλλά δεν έχει νόημα. Νομίζω εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, γίνανε πάλι 200. Πότε προλάβανε, ρε. Γίνανε πάλι 200. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εδώ πάμε. Εδώ. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να πουλήσω με το τρέιλερ. Έτσι. Όλα θα πουλήσουν τώρα έτσι. Ωραία. Έφυγε γι' αυτό. Έφυγε γι' αυτό. Και τέλος. Τέλος τα πράγματα. Πόσα πήραμε από τα ζώα. Το λέει. 46.000, 47.000. Μια χαρά. Πολύ καλά. Δεν τα άφησα τα πρόβατα για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν υπήρχε λόγος να παράγουν ακόμα μαλλί. Όταν πιστεύω ότι το μαλλί που έχω ήδη μέσα στο σπίνερι δεν μπορώ να κάνω το κάνω ύφασμα. Οπότε, ποιος ο λόγος. Καλημέρα τον Ιανουάριο. Παγωμένος Ιανουάριος, ο συνήθως, και 4 εκατομμύρια είμαστε ήδη. Οπότε εμείς ψάχνουμε να βρούμε, ναι, ας πάρουμε αυτό για αρχή. Να γεμίσουμε τη σημερινή μας δασολογία. Να πάμε να αδειάσουμε στο Biogas, να κάνει δουλίτσα όση ώρα εμείς. Να πάμε να πουλήσουμε το γάλα. Και μετά θα πάω να βάλω και το υπόλοιπο, όπως και την προηγούμενη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά για να το βάλω χρειάζεται και να πάω το χρόνο λίγο πιο γρήγορα, γιατί δυστυχώς είναι γρήγορο, εμένα δεν είναι τόσο γρήγορο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα στατιστικά, έτσι, να δούμε από το generator πώς θα παίρνουμε. Τώρα παίρνουμε από το generator τα λεφτά μας. Αν δούμε ότι τελειώσαν το silence, να βλέπετε, παίρνουμε περίπου 320.000 τη μέρα. Ωραία, πάει το silence το ένα. Λοιπόν, να δούμε και την παραγωγή πώς πάει. Εντάξει. 47.000 βλέπω. Καλά πάμε. Στο τέτοιο. Πολύ καλά. Και εδώ έχουμε ακόμα 210.000. Εντάξει, κοντεύουμε. Μέχρι τον Ιούνιο που θα πουλήσουμε τα σόγια, λογικά θα έχουμε τελειώσει τα πάντα. Λοιπόν, να δούμε εδώ το γάλα που πουλάμε. 2.285 στο Farmers Market. Ωραία, δεν θυμάμαι καν που είναι. Θα το πουλήσουμε εκεί πέρα. Και να δούμε μην τυχόν. Είναι καλή μέρα για τα sunflowers ή αυριανή. Όχι, αυριανή είναι, παιδιά. Εντάξει. Η αυριανή. Άλλο που λέμε sunflower. Όλο αυτό εδώ μέσα, θυμίζω, είναι από το καλαμπόκι, έτσι. Δεν έχει γρασίδι καθόλου. Δηλαδή, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Σεπτέμβριο λίγο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Τώρα όλο το φωτοδούμε από ένα χωράφι καλαμπόκι. Γέμισε, όπως βλέπω, ναι. Τι ψηλό γέμισε. Τι ψηλό γέμισε. Και πάμε να βρούμε, να το βάλουμε και εδώ λίγο, μισό λεπτό. Να διάσουμε λίγο τις αγελάδες, φαγητό. Ωραία, και εμείς πάμε εδώ πέρα. Ωραία, 34.000 λίτρα και εμείς που πάμε, είπαμε, μισό λεπτό να το δούμε στο χάρτη. Farmers Market που είναι εκεί κάτω, μάλιστα. Ωραία, ξανά από εκεί πάμε, λοιπόν. Και τα λέμε στο δεύτερο πούλημα γάλακτος για αυτό το παιχνίδι. Ναι, δύο φορές έχουν πουλήσει γάλα, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε και εδώ πάρα πολλά λεφτά. Γύρω στους 80.000 υπολογίζω. Μαζί με τα bonus, κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε στο σημείο πώλησης. Μας πάει σε διαφορετικό σημείο. Α, όχι, όχι, εκεί μας πάει. Α, είναι εδώ που πουλάμε το γάλα, μόνο. Ναι, είναι διαφορετικό σημείο. Ναι. Μέσα είναι για τα στερεά, δεν είναι για τα υγρά υπερθέτ. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Μάλιστα, πολύ καλά. 89.000. Σχεδόν, τι 89, αυτό σχεδόν 90 είναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε κατεβαίνω κάτω εγώ πάλι. Περνάμε στο Φεβρουάριο και πάμε να πουλήσουμε αυτή τη φορά τους ηλιόσπορους. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Φεβρουάριο, το οποίο είναι πιο θερμός τελικά. Και είμαστε ήδη στα 4,5 σχεδόν εκατομμύρια. Να διάσω λίγο αυτό εδώ που είχε μία από χθες. Έτσι να ξεκινήσουμε την μέρα καλά και πάμε να το βάλουμε και την επόμενη δόση και μετά πάμε να πουλήσουμε, όπως είπα, τους ηλιόσπορους. Αδειάζουμε και γυρνάμε στο φορτηγό για να πάμε να πουλήσουμε τώρα τους ηλιόσπορους. Θα δούμε τώρα που μέχρι να δεις αυτός που θα πάμε να τους πουλήσουμε.
Μέχρι στιγμής μας πηγαίνει στο κάτω μαγαζί, εκεί με την ανηφόρα, να δούμε αν θα αλλάξει αυτή τη φορά κάτι άλλο. Να σου πω πιθανό άλλο. Έλα τώρα. Αυτή η ροπή αδράνειας. Έλα, εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πού πουλάμε. Sunflowers. 2454. Αυτό είναι λογικά στο biogas. Το biogas στο... Ναι, εκεί. Πολύ καλά. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα εμείς αυτόν εδώ. Sunflowers. Θα πάμε δύο ταξιδάκια. Αφού είναι 80.000, θα βάλω κανένα 40 εδώ πέρα για να μην ζωήσω και το φορτηγό. Και 40.000 εδώ στο δεύτερο και θα είμαστε μια χαρά. Ακριβώς θα το κόψω, παιδιά. 41-41. Ωραία, φτάσαμε και εδώ στο φορτίο, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε εδώ πέρα. Τα 5 εκατομμύρια θα είναι ένα στόχο που θα τον πιέσουμε πολύ εύκολα. Μάλλον ο επόμενο στόχο που πρέπει να βάλω είναι τα 6 εκατομμύρια, γιατί έχουμε να πουλήσουμε και σόγια. Η σόγια θα είναι τουλάχιστον 200.000, πιστεύω. Μπορεί και παραπάνω. Όχι, ψέμα, αφού 200.000 είναι αυτό. Πολύ παραπάνω θα είναι σόγια. Λοιπόν, εγώ επιστροφή στη βάση μου, θα τα πούμε τώρα Απρίλιο ή Μάιο που θα πάμε να πουλήσουμε τα ρούχα. Και μετά στο τέλος θα έχουμε να πουλήσουμε και τη σόγια. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων. Είχαμε πει Απρίλιο, αλλά θα αναφερθούμε Μάρτιο. Και αυτό γιατί τα λογάκια μας πλέον το ίδιο στο φαγητό τους. Οπότε πάμε να τα δώσω, να πάρουμε και από εκεί τα λεφτά μας. Και θα χρησιμοποιήσω το τρελεράκι αφού είμαστε... το έχουμε αγοράσει. Δεν θα τα πουλήσουμε κατευθείαν. Δεν φτάσαμε ποτέ το μέγιστο, 5.000. Βγάζουν ότι είναι κοντά να γεννήσουν κάποια, 60% να γεννήσουν και τέτοια. Ίσως αν φτάνουν στο οποίο να γεννήσουν, δηλαδή δεν είχαμε άλλο χώρο, είχαμε 8 άλογα χώρο. Αν φτάνουν ίσως στο οποίο να γεννήσουν, θα φτάνουν τα 5.000. Αλλά σε σχέση με το φάνη του 19, δεν αξίζουν. Στο 19 τα έπαιρνες, τα κράταγες 10 μήνες και από 5.000 πηγαίνανε 50. Τώρα τα παίρνουμε από 500 για 5.000, αλλά κατά είναι υπερβολικά πολλούς μήνες. Εντάξει, δεν έχουμε μεγάλες απαιτήσεις σε φαγητό και συντήρηση. Και αν έχει και το mod τον εργάτη που τα εκπαιδεύει, είναι πιο εύκολο. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι έχετε μία ή άλλη παιδιά. Γιατί ο εργάτης έπαιρνε κανένα 3.500 φορά την ημέρα, κάπως έτσι. Οπότε δεν άξιζε. Δεν άξιζε το κόπο. Οπότε να το ξέρετε, άλογα δεν άξιζουν σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ βλέπω το φαίνεται έχει παίξει. Είναι κοντά να διακοντεύει να διαλυθεί, αλλά εντάξει τώρα δεν θα το κάνουμε επισκευή. Έχουμε φτάσει όπως λέμε τα 5 εκατομμύρια. Έχω τελειώσει η παραγωγή του Silence. Το είχα διέσει και όλο στον Biogas, πριν από λίγο διέσει το τελευταίο. Το φοβόταν βέβαια ακόμα με μανούρ και σλέρι. Και έχουμε να πάρουμε πολύ καλά λεφτά από εκεί. Λοιπόν, ας πάρουμε όμως πρώτα τα λεφτά εδώ από τα άλογα μας. Ωραία, είμαστε εδώ. Sell. Πόσο το πουλάει, να σχεδόν 4.000. Αυτό σας λέει, δεν αξίζει. Λοιπόν, θα πάρουμε δηλαδή 36.000. Δεν αξίζει. Οπότε γυρνάμε στη φάρμα και τα λέμε τον Απρίλιο που είπαμε θα πουλήσουμε τα ρούχα μας. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε Απρίλιο, είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε τα ρούχα μας. Τώρα λογικά πρέπει να μου φτάσει γύρω στις 30.000 για να δούμε, εδώ είμαστε. 29.965 και ανεβαίνουν.
Δεν πειράζει, θα πουλήσουμε τώρα. Τώρα δεν κάτσουμε να περιμένουμε για λίγα ευρώ παραπάνω. Να μαζέψουμε αυτό εδώ. Εδώ, ωραία. Και έχω βγάλει και κάτι αυγά εκεί έξω. Θα πάω και αυτά να τα δώσω εκεί πέρα μαζί. Λοιπόν, χθες τελείωσε το biogas στην επεξεργασία. Πήραμε και άλλα 350.000 που βλέπεις εδώ πέρα. 300 κάτι μάλλον, όχι 350. Και έχω ακόμα 40.000 ηλεκτρική ενέργεια που είναι για να γίνει distributed, έτσι. Γιατί έχω και το generator που είναι στο λαβί, οπότε τα κάνει λίγο πιο αργά τα πράγματα. Για φέρω εδώ, φέρω αυτά. Ωραία. Πήραμε και αυτά. Οπότε πάμε στο μαγαζί, το καινούριο που είχαμε χτίσει στον έμπορο. Εκεί πέρα που πουλάμε όλα αυτά. Να δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε, επειδή 300.000 σίγουρα, έτσι. Γιατί 10.000 λίτρα επί 30.000, 300.000. Δηλαδή θα πάμε μαζί με τα αυγά κοντά στα 5.700. Γιατί όπως σας έλεγα, θα φτάσουμε τα 6 εκατομμύρια, δεν το πιστεύατε. Να με ακούτε, κάτι ξέρω κι εγώ. Και έχουμε ακόμα να πουλήσουμε τη σόγια. Άρα θα περάσουμε τα 6 εκατομμύρια σίγουρα. Η σόγια να πουληθεί τον Ιούνιο, οπότε θα περάσουμε άλλο ένα μήνα μετά. Θα δώσω τίποτα σλέρι, ό,τι έχει ξέρω εγώ από τις αγελάδες. Θα δούμε και το γάλα πότε να πουληθεί, πότε πόσο έχουμε. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, πάμε να πουλήσουμε αυτή εδώ τη δόση. Ωραία, οι ώρες αλήθειες. Θα πάρουμε ίσως και από το Ευρωμέταλ Σκορ. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως πάνω από 300.000 εγώ υπολογίζω. Να δούμε. Είναι πάνω από 300, να δούμε πώς είναι το σύνολο. Μπορεί και να μην είναι πάνω από 400, αυτό που το βλέπω. Για να δούμε. Όχι, είναι παιδιά, είναι 316 και 40.000, 356.000 πήραμε. 40.000 bonus, έτσι. Ωραία, πάρα πολύ καλά. 3.700.000. Λοιπόν, πριν πάω πέρα, να ρίξουμε μια ματιά στις αγελάδες. Ωραία, δεν έχουμε άλλο άχυρο να τους δείξουμε, οπότε δεν βγάζουν κι άλλο μανούρ. Γάλα έχουν 34.000, έχουμε περιθώριο, έχουμε σλέρι να ρίξουμε, να το κάνω μόνος μου μετά εγώ. Πάμε στις παραγωγές. Εδώ βλέπετε, μόνο το σλέρι έχω αφήσει ανοιχτό. Εδώ έχουμε electric charge 42.000, θα παράξουμε κι άλλο το σλέρι. Γάλα θα το πουλήσουμε όταν θα γεμίσει. Οπότε τα λέμε πλέον, Ιούνιο. Τελευταία μέρα στο παιχνίδι, Ιούνιος, για να πουλήσουμε τη σόγια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταία μέρα, τελευταία παράδοση. Πάμε για soybeans. Θα δώσουμε 2,40 λίτρα επί 40.000 για να τα πάμε δύο ταξιδάκια. Θα δούμε μπροστά και το φορτηγό μας. Και θα πάμε να πουλήσουμε και το γάλα σήμερα και θα τελειώσουμε με το τελικό μας σκορ, που θα είναι κοντά στα 6,5 εκατομμύρια, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 39.000-41.000. Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχουμε την καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή για σόγια. Και έχουμε και γάλα. Όπως είπαμε, γάλα η καλύτερη τιμή είναι στα General Store Bay 1. Και soybeans Farm Store Bay 1. Μάλιστα. Εδώ 3.481, ναι, εδώ. Ευτυχώς δεν μας πάει μακριά. Μας πάει εδώ στο μαγαζί που είναι κοντά. Ωραία, λοιπόν. 3.400, εντάξει, θα βγάλουμε πολλά λεφτά, εντάξει. Πρέπει το ισόγειο να είναι κοντά στις 300.000, είναι το bonus. Κάτσε να κόψουμε λίγο από εδώ το δρόμο, τώρα μην κάνουμε τους κύκλους, τώρα δεν χρειάζεται, τελευταία μέρα, να κάνουμε κύκλους. Λοιπόν, η ώρα της αλήθειας. Έλα πίσω, ωραία. Άργη λίγο να ανοίξει. Ωραία. 150.000, 155 κάπου εκεί μέσα είναι. Και άλλα τόσα θα βγάλουμε το δεύτερο φορτίο. Καλά το θυμήθηκα, καλά το είπα. 300.000 βγάζουμε από τη σόγια. Λοιπόν, πάω φορτώ στο υπόλοιπο και ξαναμείνω εδώ. Δεύτερο φορτίο με σόγια και τελευταίο. Δεν έχω κοιτάξει λίγο το biogas να δω αν τα έχει διώξει όλη την ενέργεια. Θεωρητικά την έχει διώξει όμως τώρα. Γιατί δεν είχε παραγωγή άλλη. Μεγάλη τουλάχιστον, είχε μόνο το σλέρι. Να δούμε τώρα πόσο πουλήσαμε αυτό και θα δούμε και το biogas. Ωραία, είμαστε
λίγο κάτω από τα, δύο, από τα 400. Και πάμε να δούμε το Biogas που λέγαμε. Όχι, τα έχει τελειώσει όλα. Κάτσε να κλείσω και αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται. Έχουν τελειώσει όλα. Και να δούμε εδώ πάνω ο generator. Έχουν κλείσει όλα. Όλες οι παραγωγές έχουν κλείσει. Είμαστε καθαροί. Οπότε, τελευταίο τάση για σήμερα, να πουλήσουμε το γάλα από τις αγελάδες. Ωραία, θέλει να πάμε εκεί που είχαμε πάει την άλλη φορά, ψηλά ψηλά, στο General Store Bay 1. Τώρα επειδή έχουμε και κουρεμένα χωράφια, θα πάμε να κάνουμε ένα κόψιμο δρόμου. Βγάλαμε 60.000 λίτρα, έτσι, πολύ καλύτερα. Αυτά είναι περίπου 120.000 χοντρικά. Οπότε μάλλον δεν θα φτάσουμε για πολύ λίγο τα 6,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. Είναι απέναντι εκεί, όπως βλέπετε. Ωραία. Έχει πολύ... Πώς την πατάω τη φορά εδώ πέρα με τα φρένα. Και την άλλη φορά το ίδιο πράγμα έπαθα. Μου γύρισε. Ευτυχώς δεν γύρισε πάρα πολύ. Να φέρει τούμπα. Για λίγο θα το χάσουμε. 6,4,4. 120 και 135.000 πέραμε από το γάλα μας. Πάρα πολύ καλά λεφτά. Κάτσε να το βγάλω λίγο αυτό να μην εμποδίζει κανένα άλλο αγρότη που θα ήθελα να πουλήσει. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη. Εδώ κάτι έχει. Έχει κανένα κρεμό, μην σωθούμε. Το χάος. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο στο Candleton Farm. Μια φάρμα που αγάπησα πάρα πολύ. Είναι μακράν η πιο επικερδής φάρμα που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής στο 22. Πιστεύω ότι και η επόμενη φάρμα που θα παίξει στον Oxygen David, το Core Farm, θα είναι εξίσου καλή και προσεγμένη όπως αυτή εδώ. Λοιπόν, όπως είπα, να το πω για τρίτη φορά, να το θυμίσω, εάν τυχόν θελήσετε κάποιο bonus επεισόδιο ζητώντας μου συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να ξαναγυρίσουμε για κάποιο bonus επεισόδιο στο Candleton Farm. Μέχρι τότε θα έχουμε Farm Wars, θα έχουμε Survivor Farming και κάποια καινούργια πράγματα που θα έρθουν μέσα στο φθινόπωρο. Λοιπόν, όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.